χωρίς να υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να ανακόψει την εξέλιξή του, το Αλτσχάιμερ με το χρόνο επιτυγχάνεται να αποκωδικοποιείται και να προσλαμβάνεται ως μια νόσος που σε νεότερη ηλικία κάποιος μπορεί να περιορίσει τις πιθανότητες να νοσήσει στο μέλλον. Μια τέτοια σύνθεση περιλαμβάνει την άσκηση αλλά και την ενασχόληση με τα κοινά, όπως αναφέρθηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο. Η νόσος αυτή προς το παρόν δεν ανακόπτεται, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα φάρμακα αυτά που θα την ανακόψουν. Όμως επειδή σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σχετίζεται με αγκιακούς παράγοντες, μικρά εγκεφαλικά κλπ. Ένας άνθρωπος που ακολουθεί μια υγιεινή ζωή, δεν καπνίζει, δεν πίνει, μετράει την πίεσή του, δεν τρώει πολύ αλάτι, έχει λίγο και γυμνάζεται, έχει λιγότερες πιθανότητες να κάνει και άνοια. Μπορούμε να προστατευτούμε από την νόσο Αλτσχάιμερ, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ώστε να βοηθήσουμε τη μνήμη μας, όπως είναι η άσκηση, όπως είναι η ενασχόληση με τα κοινά, η κοινωνική δραστηριότητα, η μεσογειακή διατροφή. Με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου, όταν η λογική κυνηγάει τη μνήμη, η πολυδιάστατη απειλή της νόσου Αλτσχάιμερ στον 21ο αιώνα, από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις του ΙΤΕ και την αλληλεγγύη Ηρακλείου, η εκδήλωση επικέντρωσε στην χαρτογράφηση της νόσου, τα κλινικά χαρακτηριστικά και τα διαγνωστικά εργαλεία, τα νέα ερευνητικά και θεραπευτικά μονοπάτια που έχουν αναπτυχθεί, το δίκτυο νευροεκφυλιστικών νοσημάτων και κέντρο ιατρικής ακρίβειας του ΙΤΕ και τις υπηρεσίες στήριξης, όπως επίσης τις νέες δομές του κέντρου Αλτσχάιμερ στο Ηράκλειο. Έχει γραφτεί από 58 Έλληνες επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων που δουλεύουν με την νόσο αυτή, ακόμα και φροντιστές υγείας, έτσι ώστε να έχουμε όλη την πληροφορία και να τη διαθέσουμε στη κοινωνία για να μπορεί να υπάρχει ενημέρωση σχετικά με την πολύ σοβαρή αυτή νόσο. Γράψαμε ένα κεφάλαιο σχετικά με τις νέες θεραπείες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή υπό εξέλιξη, υπό δοκιμή στους ανθρώπους για την νόσο Αλτσχάιμερ, καθώς και παρουσιάσαμε πολύ συνοπτικά και τη δική μας δουλειά που άπτεται του ίδιου αντικειμένου, δηλαδή της ανάπτυξης νέων καινοτόμων θεραπείων έναντι της νόσου Αλτσχάιμερ, οι οποίες βρίσκονται φυσικά σε ερευνητικό στάδιο ακόμα, αλλά ευελπιστούμε στα επόμενα χρόνια να έχουν και περισσότερη κλινική εφαρμογή. Η χώρα μας μπορεί να ξεπερνάει και τους 150.000 έως και 200, αναφέρουν κάποιοι άλλοι επιστήμονες, ο αριθμός των ασθενών με άνοια και ανάλογος αριθμός βέβαια των οικογενειών που μαζί με τους ασθενείς πλήττονται και αυτοί. Στο μέλλον θα μπορέσουμε να έχουμε ακόμα περισσότερα θεραπευτικά εργαλεία στα χέρια μας. Εκείνο που επισημάνθηκε πάντως ήταν η αναγκή στήριξη των νοσούντων και η απενεχοποίηση της νόσου με το βάρος του ταμπού για την κοινωνία που εξακολουθεί να έχει. Βέβαια είναι ένα ταμπού ακόμα, αλλά σιγά σιγά ξεθαρεύει ο κόσμος, έρχεται σε εμάς, πηγαίνει στους γιατρούς τους και μοιράζεται την δυσβάσταχτη αυτή. Το βάρος, το φορτίο μαζί μας, οπότε όλα γίνονται πιο ελαφρύτερα και πιο εύκολα.